Ολοκληρώνουμε τη διαδικασία με την τοποθέτηση του Υπουργού, του κ. Χρήστου Βερναδάκη, αναπληρωτή Υπουργού Ιστορικών και Διοικητική Ανασυγκρότηση. Έχει το λόγο, κύριε Υπουργέ. Πρόεδρε Χριστόφορος. Πρόεδρε Χριστόφορος. Όχι Χριστόφορος. Συγγνώμη, Χριστόφορος. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος μιας εξαντλητικής διαδικασίας, όχι με καλό τρόπο. Ο αγαπητός κύριος Δένδιας, ο οποίος δηλώνει κεντροδεξιός, αλλά ταυτόχρονα και λίγο θαυμαστής του Ιωάννη Μεταξά, χρησιμοποίησε αυτό που έκανε ο φίλος του Ιωάννη Μεταξά, ο Ιωσήφ Γκέμπελς, μιλώντας γερμανικά στο ελληνικό κοινοβούλιο και όχι μεταφράζοντας, αλλά αποδίδοντας αυτό που ο ίδιος νομίζει ότι γράφτηκε. Λοιπόν, διαβάζω λοιπόν την ακριβή μετάφραση από τη σημερινή αλληλογραφία του κυρίου Μπόγερνς. Μπορώ να επιβεβαιώσω την περιγραφή του τότε Έλληνα προξένου στον Ντίσελντορφ, κυρίου Πλεξίδα, ότι στο πλαίσιο επανειλημμένων συνομιλιών μας του προσέφερα βοήθεια για την ενίσχυση της ελληνικής φορολογικής διοίκησης, προσοχή τώρα, καθώς επίσης και για την ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων από CD. Εκείνη την περίοδο θέμα μας δεν ήταν η λίστα την οποία παραδώσαμε τον περασμένο Νοέμβριο μέσω της Κεντρικής Φορολογικής Υπηρεσίας στην ελληνική κυβέρνηση. Αντικείμενο της συζήτησης το 2012 ήταν πιθανές ενδείξεις για Έλληνες φοροφυγάδες. Αυτά λέει η μετάφραση του κειμένου το οποίο απέκρυψε ο κύριος Δένδιας, ο οποίος επίσης είχε το θράσος να μιλήσει για 6 συνεργάτες μου και παραθέτει και ένα ΦΕΚ, στο οποίο βεβαίως δεν αναφέρει ότι οι περισσότεροι εξ αυτών είναι αποσπασμένοι από τον ήδη υπάρχοντα δημόσιο τομέα. Τι είπατε, κύριε, τι είπατε? Ξανά, τι να σας διαβάσω ακριβώς? Μπορώ να επιβεβαιώσω, μισό λεπτό, θα τα βρούμε όλα, μισό λεπτό, μας βλέπουνε. Ναι, προφανώς δεν σας αφορά, γι' αυτό όλο, εντάξει. Μπορώ να επιβεβαιώσω την περιγραφή του τότε Έλληνα πρόξενου στον Ντίσελντορφ, κυρίου Πλεξίδα, ότι στο πλαίσιο επανειλημμένων συνομιλιών μας του προσέφερα βοήθεια για την ενίσχυση της ελληνικής φορολογικής διοίκησης, καθώς επίσης και για την ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων από CD. Εκείνη την περίοδο θέμα μας δεν ήταν η λίστα την οποία παραδώσαμε τον περασμένο Νοέμβριο μέσω της Κεντρικής Φορολογικής Διοίκησης στην ελληνική κυβέρνηση. Αυτή η σύνδεση με Έλληνες δικαιούχους κατέστη εφικτή μόλις το 2015. Αντικείμενο της συζήτησης το 2012 ήταν πιθανές ενδείξεις για Έλληνες φοροφυγάδες. Ναι. Άρα, πιθανές ενδείξεις για Έλληνες φοροφυγάδες, την οποία η ελληνική κυβέρνηση αρνείται να πάρει. Καθώς επίσης και για την ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων από CD. Κοιτάξτε, κύριε Γεωργαντά, δεν ξέρω τι καταλαβαίνετε. Ένας απλός άνθρωπος με ελάχιστες γνώσεις πληροφορικής, ένας μαθητής του Δημοτικού, καταλαβαίνει ότι υπάρχει μια βάση δεδομένων από την οποία θα απέραν στοιχεία συγκεκριμένα για τους Έλληνες φοροφυγάδες. Πιο συγκεκριμένα δηλαδή. Έχουμε μια μεγάλη βάση δεδομένων, όπου εκεί πέρα υπάρχουν στοιχεία, δηλαδή αριθμοί λογαριασμών, αριθμός καταθέσεων, ονόματα, πατρόνυμα και ούτω καθεξής, και άλλα στοιχεία από τα οποία μπορούσε η ελληνική διοίκηση να βρει τα συγκεκριμένα στοιχεία για τους Έλληνες φοροφυγάδες. Όταν το είπε, είπε ότι το πρόσφερε και δεν το πήραμε. Κάζει το πρόσφερε και δεν το πήραμε. Μα μην δεν δημιουργούμε εικόνες. Λέει αυτό το πράγμα. Μα δεν υπάρχει μία αλληλογραφία. Καλά, εντάξει, εγώ λέω τι. Μισό λεπτό. Επανέρχομαι στο αρχικό μας θέμα. Υπάρχει μια σημερινή επιστολή. Υπάρχουν και άλλες αλληλογραφίες και δηλώσεις. Δεν είναι κρυφά. Μιλάμε για το τι λέει σήμερα η επιστολή 24 Φεβρουαρίου του 2016 που απέστειλε ο Υπουργός Οικονομικών, κύριος Νόμπερτ Βάλτερ Μπόργιανς. Τι λέει σήμερα και τι είπε ο κύριος Δένδιας. Τι είπε ο κύριος Δένδιας? Ο κύριος Δένδιας διάβασε ένα κείμενο στα γερμανικά, δηλαδή διάβασε το πάνω μέρος του κειμένου στα γερμανικά και είπε ότι δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, μπορούμε λοιπόν να κατανοήσουμε όλοι τι λέει αυτό το κείμενο. Και εν πάση περιπτώσει, μισό λεπτό, εσείς γιατί κόπτεστε τώρα?
Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Λοιπόν, όλα στο φως, μισό λεπτό, όλα στο φως, όλα στο φως. Κανείς δεν είναι ένοχος εκ των προτέρων, εννοείται. Όλοι έχουν το τεκμήριο της αθωότητας. Όλα στο φως. Θα πάρουμε και τις απαντήσεις από τους καθήλυν αρμόδιους. Και βεβαίως, βεβαίως, να κάνουν, ναι, να το προτείνετε, δεν είναι κακή ιδέα, να το προτείνετε, να το προτείνετε και αν κατέβει να το ψηφίσετε, δεν είναι κακή ιδέα. Και, εν πάση περιπτώσει, έχουμε να φοβηθούμε τίποτα από την απόλυτη διαφάνεια? Τίποτα. Λοιπόν, επομένως, σε αυτό συμφωνούμε και ας μείνουμε εδώ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Ο κύριος Γεωργιάδης Άδωνης δεν ήρθε σήμερα, όλη την ημέρα. Δεν ξέρω που βρίσκεται. Στα κανάλια ήτανε πάντως το πρωί. Του ζήτησα χθες, αλλά λέει διάφορα. Ναι, το ίδιο πράγμα μου λέτε, ναι. Αυτό που έχω κι εγώ. Του ζήτησα χθες να μας φέρει τις αξιολογήσεις τις οποίες επικαλέστηκε ότι υπήρχαν και οι οποίες έδιναν καταχρηστικές βαθμολογίες αξιολόγησης στους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν τις έφερε προφανώς. Την ώρα που του το είπα, κάτι μου είπε για το επίδομα, για ένα επίδομα τέλος πάντων, αλλά λόγια να αγαπιόμαστε. Πετάμε διάφορες κουβέντες. Όταν ήρθε η ώρα να έρθει σήμερα, δεν έχει εμφανιστεί καν σήμερα στη Βουλή. Καλή πολιτική. Δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία, δυστυχώς. Διότι σύμφωνα με τον υπαλληλικό κώδικα του 1999 στο σύστημα αξιολόγησης τέτοιες εκθέσεις δεν είχαν ρόλο. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Δεν πρόκειται να βρει. Δεν πρόκειται να βρει τέτοια στοιχεία. Επομένως επικαλούμαστε τώρα δεδομένα τα οποία δεν υπάρχουν. Έχει κατασκευαστεί λοιπόν ο μύθος ότι όταν έγινε αξιολόγηση πότε άραγε όλοι παίρναν άριστα. Φοβερό. Ενώ δεν έπρεπε, ενώ δεν θα έπρεπε, θα έπρεπε. Μπορείτε να μου δώσετε τα στοιχεία? Υπάρχει βάση δεδομένων με τα στοιχεία αυτά? Λοιπόν, το ξέρει όλη η Ελλάδα. Μπορούμε να το μάθουμε κι εμείς? Α, όχι με την αξιολόγηση. Ωραία. Αυτά τα στοιχεία που ξέρει όλη η Ελλάδα, για να μην λέμε λόγια του αέρα, μπορούμε να τα έχουμε και εμείς για να μπορούμε να τα αξιολογήσουμε? Γιατί μπορεί να είναι πραγματικά. Μπορεί και να είναι, μπορεί και να μην είναι όμως. Μπορούμε να τα αξιολογήσουμε. Κοιτάξτε, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι προσπαθείτε να καλύψετε, αλλά με φύλο σικής, την καταχρηστική και κατασταλτική πολιτική την οποία ασκήσατε για 5 χρόνια. Ο κ. Μητσοτάκης προχθές μόλις λέει ότι κάποιος ο οποίος δεν αξιολογείται καλά στη συνέντευξή του στον κύριο Χατζηνικολάου είναι στο 10% αυτό το ποσοστό. Πώς το ξέρει αυτό το 10%? Αυτό το 10% από πού προκύπτει? Κάποιος ο οποίος δεν αξιολογείται καλά είναι στο 10% αυτό το ποσοστό, το οποίο συνήθως δεν αξιολογείται καλά. Ξέρετε τι είναι αυτό? Αυτή είναι η συνήθις, είναι αυτό που κατέθεσε και η κυρία Κεραμέως. Είναι η συνήθις ποσόστοση που υπάρχει στις εκπαιδευτικές αξιολογήσεις. Ότι έχουμε περίπου ένα 10% το οποίο είναι άριστο, κατ' εκτίμηση όμως διαχρονικών στατιστικών δεδομένων, και ένα 10% το οποίο δεν είναι καλό. Και εμφανίζεστε σήμερα και θέτουν μάλιστα ορισμένοι φωστήρες από το ποτάμι, γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν τολμάει να το βάλει αυτό. Δεν τολμάει δηλαδή να συνδέσει την κακή και μάλιστα δεσμευτική αξιολόγηση στο χαμηλό βαθμό, διότι αυτό θα υποψιάσει ή θα φοβήσει τον κόσμο της εργασίας στο δημόσιο τομέα ότι μπορεί να ταυτιστεί με απολύσεις ή με ενδεχόμενες απολύσεις. Αλλά το ποτάμι, το οποίο δεν έχει τέτοιες αγωνίες πολιτικού κόστους, το θέτει ευθέως. Και το ερώτημα, κύριε Φωτήλα, επειδή το θέτετε και το ξαναθέτετε, τι θα γίνει με τους κακούς? Σας πω, θέλω να μου απαντήσετε, αν υποθέσουμε ότι έχουμε ένα 10 με 15% κακούς τη μία χρονιά, θα το συνδέσουμε με τι? Με απολύσεις, λέτε εσείς, ή με παραγωνισμούς, ή με κάτι τέτοιο? Το επανεκπαίδευση το είπα εγώ και το αμφισβητείτε. Και μάλιστα, όχι. Εγώ είπα λοιπόν θα κάνουμε, αλλά άλλο είναι το ερώτημά μου, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, αλλά θέση εργασίας δεν θα χάσουμε. Θα επιδιώξουμε να κάνουμε τη δομή καλύτερη, τις συνθήκες καλύτερες και ούτω καθεξής. Αλλά θέλω να μου πείτε το εξής. Τη μία χρονιά λοιπόν, ας πούμε το 2016, έχουμε ένα 8% το οποίο είναι κακό.
Το 2017 έχουμε άλλο ένα 8% το οποίο είναι κακό. Το 2017 έχουμε ένα άλλο ποσοστό 8%, δηλαδή σε 3 χρόνια έχουμε το 1/4. Διότι όταν έχεις κλειδωμένες ποσοστώσεις αξιολόγησης, αυτό θα συμβεί. Λέτε δηλαδή ότι σε 3 χρόνια είναι δυνατόν με ένα οποιοδήποτε σύστημα τέτοιας αξιολόγησης το 1/4 των δημοσίων υπαλλήλων να βρεθούν εκτός δημόσιου τομέα, δηλαδή να χάσουν τη δουλειά τους. Αυτό λέτε. Διότι το 15% ή το 10% δεν είναι μία φορά στα 10 χρόνια, ας πούμε. Είναι τα ποσοστά τα οποία ισχυριζόταν ο νόμος Μητσοτάκη για την αξιολόγηση. Δεν τα λέω θεωρητικά και θεωρείται ακόμα ότι αυτό το 10% υπάρχει ως ένα κλειδωμένο, τέλος πάντων. Έχουμε μία ιδεοληψία ότι υπάρχει ένα 10% το οποίο μπορεί και να υπάρχει, δεν ξέρουμε. Αλλά δεν μπορούμε να το αποδείξουμε. Ποιο λέτε τώρα? Σωστά, εντάξει. Άρα λοιπόν μην έχετε και αυτές τις αιμονές με το τι θα κάνουμε αυτούς που θα αξιολογηθούν άσχημα. Πάμε παρακάτω τώρα. Πού συμφωνούμε? Υπάρχει κάποια συμφωνία? Υπάρχει. Ότι έχουμε ένα δημόσιο το οποίο είναι κακό. Και αυτό δεν το λέει μόνο ο Βαρβαρέσος τη δεκαετία του 50. Το λέει και ο Μητσοτάκης το 2016. Αλλά προσέξτε όμως ποια είναι η διαφορά. Ο Βαρβαρέσος ο καημένος δεν άσκησε ποτέ πολιτική. Άλλωστε δεν ήτανε και ναι, άσκησε μέσος, αλλά δεν ήταν όμως, δεν διοίκησε τουλάχιστον τη δημόσια διοίκηση. Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν λέει το εξής, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί είναι η περιγραφή της κατάστασης και εδώ θα συμφωνήσω. Εγώ δεν λέω ότι αυτοί που τοποθετούσαμε σε διοικήσεις είχαν κακές προθέσεις. Ήταν παντελώς άσχετοι με το αντικείμενο. Δηλαδή δεν γνωρίζανε από χρηματοπιστωτική διαχείριση. Φαντάζομαι ότι το αναφέρει επί παραδείγματι αυτό το συγκεκριμένο. Αυτό συνέβαινε πολύ συχνά. Γιατί συνέβαινε? Γιατί είχαμε ακριβώς αυτή τη λογική. Πρέπει να πάμε να τακτοποιήσουμε κολλητούς και φίλους στο ευρύτερο καθεστώς. Και το είχαμε και εμείς σαν Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι μια απόλυτη κοινική ομολογία για τον τρόπο με τον οποίο γινόταν όλα αυτά τα χρόνια και από τη Νέα Δημοκρατία και ο σημερινός αρχηγός το αναγνωρίζει προς τιμήν του, αλλά βεβαίως και από όλο το πολιτικό σύστημα μέχρι σήμερα αυτή η επιλογή και η αξιολόγηση των στελεχών. Εξού και τα φαινόμενα των αναθέσεων και όχι των επιλογών, εξού και τα γεγονότα της κομματικοποίησης, της απόλυτης κομματικοποίησης, των πάντων. Πώς τα πάμε, έτσι? Και κύριοι της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ή της Δημάρη ειδικότερα, δεν είσαστε αθώοι του αίματος αυτού. Διότι το 421 έγινε επί των ημερών σας και έχει την υπογραφή στελεχών που αλληλογραφούσαν και έλεγαν στο νοσοκομείο της Λάρισας ο δικός μας, αυτός το όνομα. Παραπονέθηκε, λέει το Πασόκ, ότι δεν πήρε τους 2 που του αναλογούσαν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Πύργου, παραδείγματος χάριν. Αυτά είναι αλληλογραφίες. Είναι στοιχεία. Λοιπόν, 4-2-1. Καρτέλ. Γενικευμένο καρτέλ στο κράτος. Γενικευμένο. Πολλά χρόνια τώρα. Εντάξει. Θα το δούμε. Και πάμε τώρα λοιπόν εμείς και λέμε το Μητρώο. Και επειδή λέτε από πότε το Μητρώο, λοιπόν... Σας έκανα στην νομοτεχνική και θυμάμαι τον κύριο Φωτήλα, ο οποίος είπε στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής ότι και με τα 2 χέρια θα το ψήφιζε. Λοιπόν, κύριε Φωτήλα, τώρα το Μητρώο για τους Γενικούς Γραμματείς. Τώρα, από μέχρι έως τις 39 του 16 όλες οι θέσεις προκυρήσονται και καλύπτονται μέχρι το τέλος του χρόνου. Τώρα, συμφωνείτε? Συμφωνείτε? Πάμε. Λοιπόν, ψηφίστε το λοιπόν. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Ιδιωτικός τομέας. Όχι, είναι αυτή που κατατέθηκε ως νομοτεχνική βελτίωση. Την έχω καταθέσει. Λοιπόν, τώρα αυτή την έχουμε καταθέσει. Δεν την έχετε δει αυτή? Ναι, αυτή. Διοικητική γραμματής και αναθεώρηση της νομοθεσίας περί κυβερνητικών οργάνων, όχι με προεδρικό διάταγμα, αλλά με νόμο,
εδώ η Ρόδος ιδού και το πείδημα και τώρα, για να το κάνουμε, για να ορίσουμε ποια είναι τα πολιτικά γραφεία και ποια είναι τα κυβερνητικά όργανα, διότι πράγματι οι γενικοί γραμματείς μέχρι σήμερα είναι πολιτικά, ήταν πολιτικά, εμπεριέχονταν στο προεδρικό διάδρομο περί κυβερνητικών οργάνων. Αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό και λέτε ότι έλεγε ο κ. Βορύδης ότι είναι πολιτικά πρόσωπα. Γι' αυτό το έλεγε. Διότι είναι τυπικώς πολιτικά πρόσωπα, στην ουσία είναι κομματικές επιλογές και στην πράξη είναι ένα κομματικό διοικητικό υβρίδιο. Αυτός είναι ο τραγέλαφος της ελληνικής διοίκησης. Θα τον αλλάξουμε, ναι ή όχι. Θέλετε να τον αλλάξουμε. Εδώ είμαστε. Και με μεγάλη συνένεση στην αλλαγή του προεδρικού, όχι με προεδρικό διάταγμα, αλλά με νόμο. Όχι δηλαδή με την εξουσία, με την απόλυτο έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας ή του Υπουργού που λέτε ότι κάνουν και δείχνουν οι Υπουργοί και ούτω καθεξής. Διότι δεν είναι μια καλή μεταρρύθμιση, καλή ιδέα το Μητρό, αλλά εν πάση περιπτώσει ας δούμε και γιατί όχι η τοπική αυτοδιοίκηση και γιατί όχι ο ιδιωτικός τομέας και γιατί όχι οι δικηγόροι και γιατί όχι οι γιατροί και γιατί όχι οι μηχανικοί. Λοιπόν, ή θα κάνουμε μια σοβαρή πολιτική αλλαγής του δημοσίου με σεβασμό στο ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου, είτε θα ανακυκλώσουμε αυτή την κατάσταση που υπάρχει σήμερα. Και εδώ θα συμφωνήσω με όλους οι οποίοι λένε καλόπιστα, με πολλούς καλόπιστους και πολλές καλόπιστες, ότι δεν μας χρειάζονται τόσο μεταρρυθμίσεις όσο εφαρμογές. Αυτό είναι γεγονός. Διότι πολλές μεταρρυθμίσεις από τις παλιές έγιναν και ό,τι έγινε, ό,τι εφαρμόστηκε σωστά καθιερώθηκε. Σε αυτό δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να αναγνωρίσουμε ότι το ΑΣΕΠ ήταν μια κατάκτηση χρόνων. Αλλά ακούσατε όμως και τον εισηγητή, κάποιον εισηγητή, ο οποίος έλεγε ότι παραιτήθηκε, λέει, από το ΠΑΣΟΚ διότι το κόμμα του υπονόμευε το ΑΣΕΠ. Και ο Αναστάσης ο Πεπονής πράγματι έφυγε με αυτόν τον καημό, ότι το ΑΣΕΠ υπονομευόταν. Λοιπόν, ιδού η Ρόδος λοιπόν για τρίτη φορά, ιδού και το πείδημα. Να αναβαθμίσουμε το ΑΣΕΠ λοιπόν. Να το στελεχώσουμε. Θα έρθετε μεθαύριο στη στελέχωση του ΑΣΕΠ. Ή ως ανεξάρτητη αρχή θα φύγουμε από την πίσω πόρτα για να μην στελεχωθεί το ΑΣΕΠ. Και να μείνει ακέφαλο. Υπάρχουν πολλές παρατηρήσεις προφανώς οι οποίες ήταν σωστές που ακούστηκαν. Έγινε μια εξαντλητική διαβούλευση σε αυτό το νομοσχέδιο. Τόσο εξαντλητική δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει. Αλλά εγώ έχω την πεποίθηση ότι πολλές φορές συζητάμε χωρίς να καταλαβαίνουμε ή χωρίς να ασχολούμαστε ο ένας με το τι λέει ο άλλος. Έχω ακούσει ακόμα και σήμερα αιτιάσεις οι οποίες δεν είναι μόνο ανύπαρκτες, δείχνουν ότι δεν έχει διαβαστεί καν το σχέδιο του νόμου. Δεν έχει διαβαστεί, δεν έχει γίνει δηλαδή μια συστηματική προσπάθεια να διαβάσουμε και να καταλάβουμε το τι συμβαίνει. Παραδείγματος χάρη, λέει κάποιος ομιλητής, είπε πώς, λέει, θα εξασφαλίσουμε τώρα ότι δεν θα παίρνουν άριστα. Είναι ένα ερώτημα εύλογο, πράγματι. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν γινότανε δεν υπάρχει ο κίνδυνος. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Μα δεν είδατε ότι καθιερώνουμε ειδική γενική διεύθυνση παρακολούθησης και καταγραφής όλων των δεδομένων της αξιολόγησης απρόσωπα. Δεν το είδατε αυτό? Το είδατε. Φτιάχνουμε δομές, εφαρμοστικές δομές, οι οποίες μπορούν να παρακολουθούν και οι οποίες μπορούν να μας πούν, παρακολουθώντας διαχρονικά τα δεδομένα, πού πράγματι, ποιος διοικητής, ποιος γενικός διευθυντής, ποιος γραμματέας, ποιος ό,τι θέλετε, ακολουθεί συστηματικά μία και διαχρονικά μία πολιτική προσωπικών πελατειακών σχέσεων μέσα στο δημόσιο. Ποιος και γιατί. Και εκεί μπορούμε να έχουμε συντελεστές στάθμισης αυτής της βαθμολόγησης. Γιατί το πρόβλημά μας είναι να λειτουργήσει όλο αυτό το πράγμα και η αγωνία είναι εύλογη. Και άλλα τέτοια παραδείγματα που δεν θα μπω σε αυτή την, τώρα την... Θέλω όμως να πω κάτι, διότι έγινε πολλή συζήτηση για τις άλλες διατάξεις. Θα χρειαστεί πολύ χρόνο, κύριε Υπουργέ. Όχι, όχι. Τελειώνω με αυτή τη φράση μόνο που αφορά τις άλλες διατάξεις. Θέλω να σας πω το εξής. Ότι προσωπικά δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος με την εικόνα του να έχουμε ένα νόμο και πολλές άλλες διατάξεις. Είναι γεγονός. Δεν μας τιμά ως κοινοβούλιο.
Ναι, και οι τροπολογίες, βεβαίως. Δεν μας τιμά. Οι τροπολογίες, κοιτάξτε να δείτε, να διαχωρίσουμε δύο πράγματα. Ο διάλογος μπορεί πράγματι να βελτιώνει ορισμένα πράγματα. Εγώ σας το είπα από την αρχή. Δεν είναι κάτι δεδομένο. Δεν τα ξέρει ένας όλα ή μια ομάδα όλα. Και δεν σημαίνει ότι ό,τι ακούγεται είναι για τον κάλαθο των σκουπιδιών. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση εδώ πέρα. Δεν ξέρω τι λέγατε, τι γίνεται σε άλλες περιπτώσεις. Επομένως, πράγματι, μπορούμε να πούμε, μέχρι και τώρα, μπορούσαμε να κάνουμε βελτιώσεις, διορθώσεις, υποδείξεις. Γιατί όχι? Είναι μια ανοιχτή κοινοβουλευτική διαδικασία. Έτσι δεν πρέπει να γίνεται? Εάν υπάρχει μια ιδέα που κάποιος έχει δίκιο, καλόπιστα, δεν πρέπει να την να ενσωματώσουμε? Το φαινόμενο είναι άλλο, το δυστύχημα είναι άλλο, ότι είναι τέτοια η αντικειμενική πραγματικότητα της όξυνσης των προβλημάτων στον χώρο της διοίκησης, όπου πράγματι είμαστε αναγκασμένοι να νομοθετούμε υποκαθεστώς έκτακτης ανάγκης. Αυτό το καταλαβαίνετε και εσείς, διότι και εσείς γίνεστε δέκτες τέτοιων προβλημάτων, δεν προέκυψαν τώρα. Εδώ έχουμε ιστορίες, εκκρεμότητες, όπως είναι το άρθρο για τους επιτυχώντες του ΑΣΕΠ του 1997, που εκκρεμεί κοντά 20 χρόνια. Και το αναγνωρίζετε όλοι και θα το ψηφίσετε, ελπίζω, όλοι. Έτσι. Λοιπόν, είναι μια εκκρεμότητα 20 χρόνων. Το αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε στερήσει ως κράτος το δικαίωμα από κάποιους ανθρώπους να δουλέψουν? Και δεν έχουμε κάνει καλό ούτε στο δημόσιο, ούτε στους ανθρώπους αυτούς, ούτε στην οικονομία, ούτε στα ασφαλιστικά ταμεία, ούτε πουθενά. Λοιπόν, και ερχόμαστε κι εσείς ακόμα και κάνετε τροπολογίες πάνω σε αυτό. Και προτάσεις και τροπολογίες. Και πολλές από αυτές τις έκανα δεκτές. Και πολλές δεν τις έκανα δεκτές. Γιατί μπορεί να έγιναν μερικές δεκτές, αλλά και πάρα πολλές δεν έγιναν. Γιατί δεν έγιναν? Διότι αντιλαμβάνομαι ότι το paracorrelation, έτσι, είναι προβληματικό. Είναι προβληματικό. Πράγματι υπάρχουν ζητήματα τα οποία πρέπει να τα δούμε με μεγαλύτερη προσοχή, πρέπει να τα εντάξουμε σε μια λογική και με αυτόν τον τρόπο, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να νομοθετούμε. Αλλά σας το λέω ότι εγώ προσωπικά θα ζητήσω από όλους τους υπουργούς, επειδή έχω πια και αυτή την εμπειρία της νομοθέτησης, θα ζητήσω να υπάρξει ένας πολύ καλύτερος και πολύ πιο οργανωμένος προβληματισμός και προγραμματισμός, συγγνώμη, και προβληματισμός βεβαίως, αλλά και προγραμματισμός για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται όλες αυτές οι νομοθετήσεις, γιατί πρέπει πράγματι να πάμε σε συνθήκες και σε κανόνες καλής νομοθέτησης. Πράγματι, αυτό το και εσάς θα βοηθήσει πολύ περισσότερο και τη διαβούλευση θα βοηθήσει και τη συμμετοχή και θα μας βοηθήσει όλους, εν πάση περιπτώσει, να φτιάξουμε ένα καλύτερο δημόσιο τομέα. Υπέρ των πολιτών, ξαναλέω, και υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, διότι εκεί είναι το κλειδί κατά τη γνώμη μου. Εκεί θα πρέπει να συμφωνήσουμε ή να διαφωνήσουμε. Δημόσιο συμφέρον υπέρ των πολιτών. Αυτά ήθελα να σας πω. Νομίζω ότι στα επόμενα χρόνια έχουμε τη δυνατότητα, με ανοιχτό μυαλό, να φτιάξουμε ένα καλύτερο δημόσιο, πάντοτε με σεβασμό στις δυνάμεις που έχει ο δημόσιος τομέας, και όχι μόνο ο δημόσιος προφανώς, μην λέω τα αυτονόητα, αλλά επειδή ξεκινάμε από το ανθρώπινο δυναμικό του δημόσιου τομέα, πρέπει να σεβαστούμε την εμπειρία του, τις εργασιακές του δυνατότητες, τις εργασιακές σχέσεις στο δημόσιο, και όλα νομίζω ότι θα γίνουν καλύτερα για αυτό το μεγάλο ασθενή που περιγράφεται από τη δεκαετία του 50. Ευχαριστώ πολύ.